Ως Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Γονέων Περιφέρειας Αττικής, είμαστε περήφανοι που για άλλη μια φορά τα παιδιά μας, οι μαθητές και οι φοιτητές, παίρνουν πρωτοβουλίες όλες αυτές τις μέρες, καταδικάζουν τον πόλεμο στην Ουκρανία. Δείχνουν στην πράξη την εναντίωσή τους στον πόλεμο, όπως και με τη σημερινή πρωτοβουλία. Αλλά όλο και το προηγούμενο διάστημα, σε όλη τη χώρα, με αντιπολεμικά μηνύματα στα προάβλια των σχολείων, με πανό, κολάζ, με καλλιτεχνικές δράσεις ενάντια στον πόλεμο. Τα παιδιά μας, για άλλη μια φορά, σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, μας δείχνουν το δρόμο της αλληλεγγύης ενάντια στη συμμετοχή της χώρας μας στον πόλεμο. Σε ένα πόλεμο που γίνεται για να αυξηθεί η επιρροή της μιας ή της άλλης πλευράς, με θύματα τους λαούς που καλούνται να πληρώσουν αυτόν τον πόλεμο με εξεριζωμό από τον τόπο τους, ακόμα και με την ίδια τους τη ζωή. Οι λαοί δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν μεταξύ τους. Μπορούν να ζουν ειρηνικά, με σεβασμό στην κουλτούρα, τον πολιτισμό του κάθε λαού. Ο ελληνικός λαός πληρώνει κάθε χρόνο 4 δις για ανατοϊκές δαπάνες που δεν έχουν καμιά σχέση με την άμυνα της χώρας μας. Την ίδια ώρα που εκτινάσεται η ακρίβεια, η φτώχεια, την ίδια ώρα που μειώνεται συνεχώς η χρηματοδότηση για την παιδεία, την ίδια ώρα που τα παιδιά μας, η κυβέρνηση τα βλέπει ως κόστος για την εκπαίδευση αλλά και για την υγεία τους. Εκφράζουμε λοιπόν την αλληλεγγύη μας στον Ουκρανικό λαό, στο λαό της Ρωσίας και σε όλους τους λαούς των υπόλοιπων χωρών. Διεκδικούμε εδώ, μαζί με τα παιδιά μας, να σταματήσει κάθε εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο στην Ουκρανία. Να κλείσουν τώρα όλες οι βάσεις του ΝΑΤΟ και της ΗΠΑ που αξιοποιούνται ως ορμητήριο πολέμου. Το όνειρο κάθε παιδί είναι η ειρήνη. Το όνειρο της μάνας είναι η ειρήνη. Τα λόγια της αγάπης κάτω από τα δέντρα είναι η ειρήνη. Μες στην ειρήνη διάπλατα ανασένει όλος ο κόσμος με όλα τα όνειρά μας. Δώστε λοιπόν τα χέρια, παιδιά μας. Αυτό είναι η ειρήνη και γι' αυτό αγωνιζόμαστε.